Καλημέρα. Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο «Αν δεν αντέχουμε μαζί, καλύτερα το χώρια». Αγαπητή Θέκλα, και γράφει στην παρένθεση υπέροχο όνομα, σε ευχαριστώ. Ψάχνοντας διάφορα άρθρα και ακούσματα για τις σχέσεις των ανθρώπων, μια μέρα έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι σου στο YouTube. Από τότε σε ακολουθώ πιστά, όταν έχω ελεύθερο χρόνο ακόμη περισσότερο. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα μου. Είμαι μαμά δίδυμων κοριτσιών τα τελευταία χρόνια. Είναι μικρά τα παιδιά, δεν λέω την ηλικία. Με τον άνδρα μου γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου, στην πόλη που μεγάλωσα, και επέστρεψα μετά που ζούσα για πολύ καιρό σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Ήταν τότε ο σύζυγός μου ένα πολύ χαμογελαστό παιδί, υπόψιν μικρότερος μου 3-4 χρόνια, και δεν σου κρύβω ότι το χιούμορ του είναι αυτό που με τράβηξε κοντά του. Έτσι ξεκίνησε μια σχέση ερωτική, χαδιάρικη, και μετά ήρθε η συγκατοίκηση για να δούμε αν ταιριάζουν τα τσανάκια μας κλπ. Σαν ζευγάρι περνούσαμε καλά, λίγο πολύ. Τι σημαίνει λίγο πολύ? Περνάμε καλά πολύ ή λίγο? Τι σημαίνει λίγο πολύ? Σαν ζευγάρι περνούσαμε καλά λίγο πολύ και έτσι είπαμε να πάμε παρακάτω και να κάνουμε οικογένεια. Έτσι είπαμε ένα αυθόρμητο ναι και συνεχίσαμε. Το λοιπόν. Πριν 3 χρόνια ήρθαν στη ζωή μας 2 υπέροχα κοριτσάκια δίδυμα, τα οποία απέκτησαμε εξωσωματική λόγω κάποιου γυναικολογικού θέματος. Από τη στιγμή που ήρθαν τα παιδιά στη ζωή μας, δεν σου κρύβω πως η σχέση μας άλλαξε 180 μοίρες. Ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε περισσότερο με το θέμα των παιδιών, πρώτα τα παιδιά και μετά το εμείς. Τι θέλουν τα παιδιά και μετά τι θέλουμε εμείς. Βοήθεια από πεθερά ή μητέρα ελάχιστη, μόνοι μας. Υπόψη έχω να κοιμηθώ μαζί με τον σύζυγο μου από τότε που έμεινα έγκυος. Κοιμόμαστε χώρια, ακόμη και αν προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε, αλλά μάταια. Στο σπίτι υπάρχουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα καυγαδάκια, πότε μικρά, πότε μεγάλα, και όλα έχουν να κάνουν με το πώς φέρεται ο καθένας τα παιδιά. Εσύ γιατί έτσι έχεις πει στο ένα κοριτσάκι και γιατί έχεις αυτή τη μύρλα με το άλλο κοριτσάκι ή δεν μπορώ άλλο τις φωνές σου? Επανειλημμένα έχει υποθεί από τον πρώτο χρόνο που ήρθαν τα παιδιά το θέμα να χωρίσουμε, αλλά κανείς δεν περνάει το κατόφλι του σπιτιού. Ο σύζυγος είχε περίεργα ξεσπάσματα πιο παλιά, χτυπούσε το κεφάλι του ή το χέρι του στον τοίχο λέγοντας «Δεν αντέχω άλλο. Αν ήξερα έτσι δεν θα κάναμε παιδιά». Και δεν σου κρύβω, και εγώ έχω πει τα ίδια. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά έχουμε πει τα ίδια, και ειδικά δίδυμα παιδιά είναι πολύ δύσκολο. Αλλά για μένα το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορώ να πάρω μία γόμα και να σβήσω την ύπαρξη των παιδιών. Δεν φταίνε σε κάτι αυτά αν εμείς δεν έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Λίγες είναι οι στιγμές που έχουμε περάσει όμορφα μαζί. Λέω συνέχεια έλα να πάμε κάπου οι δυο μας, και συνέχεια λέει καλά, θα δούμε. Ακόμη και τις διακοπές το καλοκαίρι εγώ τις κανόνισα πιο πολύ για να πάνε θάλασσα τα παιδιά. Δεν μπορώ άλλο, θέλω να χωρίσω, δεν σου το κρύβω. Αλλά κάτι με κρατά. Πιο πολύ τα παιδιά. Δεν φταίνε σε τίποτε. Γιατί η οικογένεια χωρίς πατέρα είναι σαν καρέκλα χωρίς πόδι. Πού το έχεις ακούσει αυτό, τη δικό σου? Λες, η οικογένεια χωρίς πατέρα είναι σαν καρέκλα χωρίς πόδι. Τι, πρώτη φορά ακούω αυτό το ρητό και δεν συμφωνώ και μαζί του. Τα παιδιά έχουν ανάγκη για τους δυο μας. Βάζοντας κάτω τα υπέρ και τα κατά, οι σκέψεις μου περιπλέκονται. Γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτόν τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου τον αγαπώ και πρέπει να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου μαζί του. Εδώ έρχονται και κάποιες περίεργες σκέψεις που φέρνω στο μυαλό μου. Να ανοίξω την πόρτα και να φύγω, να μην ξέρει κανείς που βρίσκομαι. Να χαθώ τελείως. Ή αν με τον πρώην είχαμε αυτά τα αγγελούδια, η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Γιατί πάνω απ' όλα είχε τρόπους και συμπεριφορά ανεκτίμητη. Αν έφτασε στο σημείο να σκέφτεσαι πως με την προηγούμενη σου σχέση από τον άντρα σου, αν είχες αυτά τα παιδιά θα περνούσες καλύτερα, ο γάμος σου τελείωσε. Σοβαρά. Εάν έφτασε στο σημείο και σκέφτεσαι αν αυτά τα παιδιά τα έκανα με τον προηγούμενο που είχα σχέση και όχι με αυτόν, τελείωσε ο γάμος. Συγγνώμη που είμαι απόλυτη, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Και αναρωτιέμαι, θα ήταν καλύτερα να είμαστε χώρια? Αφού όταν έρχεται το θέμα του να χωρίσουμε, συμφωνούμε και οι δυο ότι δεν είμαστε καλά μαζί, δεν περνάμε καλά μαζί.
Έχει ο καθένας μαζέψει πολλά μέσα του, Θέκλα μου, και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και δυστυχώς είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στο ξεκίνημα αυτής της οικογένειας. Ευτυχώς είναι πολύ νωρίς, όχι δυστυχώς. Και δεν ξέρω, δεν ξέρουμε αν αυτή η απόφαση μας να χωρίσουμε είναι η λύση. Θα ηρεμήσουμε μέσα μας ή θα είναι η καταστροφή μας. Θα ήταν καλύτερα κάποιοι να ήταν χωριστά για να ευτυχήσουν. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εσύ προφανώς ήσουν έτοιμη να κάνεις παιδιά. Γιατί για να μπει μια γυναίκα στη διαδικασία της εξωσωματικής, που η διαδικασία της εξωσωματικής είναι και ταλαιπωρητική και επίπονη. Δεν το έχω περάσει εγώ αυτό με την εξωσωματική. Είχα πελάτες παλιά οι οποίες έκαναν εξωσωματική, καθημερινές ενέσεις στην κοιλιά, ορμόνες, μια μεγάλη ταλαιπωρία, δίδυμη εγκυμοσύνη, το κετός από δίδυμη εγκυμοσύνη, μεγάλωμα δίδυμων παιδιών που συνήθως μπορεί να γεννιούνται και πρόωρα στις περιπτώσεις της εξωσωματικής. Δεν γράφεις κάτι τέτοιο στη δική σου περίπτωση. Εσύ σαφώς ήθελες και ήσουν έτοιμη να κάνεις παιδιά. Φαίνεται όμως πως ο άνδρας σου, ο οποίος είναι και μικρότερος από εσένα, δεν ήταν έτοιμος να κάνει παιδιά. Και δεν είχε και την συναισθηματική νοημοσύνη να σου το πει, να το ξέρει ότι δεν είναι έτοιμος να κάνει παιδιά και να σου το πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά, άρα να έχεις την επιλογή είτε να κάνεις παιδιά και να υπάρχει αυτή η πιθανότητα που υπάρχει τώρα να χωρίσετε ή να μην κάνεις παιδιά. Δεν κάνουμε όλοι οι άνθρωποι για γονείς. Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι υπεύθυνοι. Εσύ λες ότι έχει μέρες που σκέφτεσαι, εκτός αυτό που σκέφτεσαι, το οποίο είναι κορυφαίο και δείχνει ότι πλέον τελείωσε ο γάμος σου. Και επίσης είναι κορυφαίο ότι δεν κοιμάστε μαζί, έχει τόσα χρόνια. 3-4 χρόνια από όσα που δεν κοιμάστε μαζί, άρα είναι και νεκρός ερωτικά ο γάμος σας. Από τη στιγμή που εσύ λες ότι σκέφτεσαι ότι θα ήταν καλύτερα αν δεν έκανα παιδιά, αλλά λες δεν μπορώ να πάρω μια γόμα και να διαγράψω τα παιδιά, μου θυμίζεις αυτό που γράφω εγώ στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, ήθελες να κάνεις παιδιά, σκάσε και κολύμπα τώρα». Και εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Όταν έκανα παιδιά είδα πόσο δύσκολο πράγμα ήταν, έσκασα και κολύμπησα όμως λόγω υπευθυνότητας. Λοιπόν, αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος δεν νιώθει αυτή την υπευθυνότητα, δεν νιώθει αυτή την υπευθυνότητα απέναντι στα παιδιά και συμπεριφέρεται ίσως και σαν έναν γκρινιάρικο μεγάλο παιδί που σαν να λέει γιατί δίνεις σημασία στα παιδιά και δεν δίνεις σε μένα ή ασχολήσου μαζί μου. Σκέψου και αυτό, μήπως προτού κάνετε τα παιδιά που ήσασταν λίγο πολύ καλά ήταν και επειδή τον ντάντευες και τώρα με τα παιδιά δεν έχεις χρόνο να τον ντάντευεις και αυτός βγάζει παθητικές επιθετικότητες και στερεί την ερωτική ζωή από εσένα ή χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο ή όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η φράση που έχεις γράψει ότι η οικογένεια χωρίς πατέρα είναι καρέκλα χωρίς πόδι, δεν ξέρω αν τη λέτε στην περιοχή από την οποία κατάγεσαι ή αν την έχεις σκεφτεί μόνη σου. Είναι πάρα πολύ χαζή πρόταση, γιατί υπάρχουν κάποιοι πατεράδες οι οποίοι όταν είναι μέσα στο σπίτι χαλάνε όλο το equilibrium του σπιτιού, όλη την ισορροπία του σπιτιού, όλη την συναισθηματική και ψυχική ισορροπία του σπιτιού και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα να είναι η μητέρα με τα παιδιά στο σπίτι. Και όταν ο πατέρας θα έχει επισκέψεις με τα παιδιά, επειδή θα είναι λίγος χρόνος, μετρημένος χρόνος, μπορεί να έχει και πολύ πιο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, παρά μέσα στο σπίτι ένας μίζερος, ένας στενοχωρημένος, ένας λυπημένος, ένας που νιώθει αδικημένος γιατί έχει παιδιά, ένας που έχει μετανιώσει, που έχει κάνει παιδιά. Και δεν φτάνει που υπάρχει το θέμα των τεραστίων ευθυνών για τα παιδιά, έχουμε και το μεγάλο μωρό, εντός αγωγικών, το οποίο κλαίει που δεν έχει την προσοχή της μαμάς. Ανοριμότητες. Η γνώμη μου είναι ότι είναι χαζή η πρόταση οικογένεια χωρίς πατέρα είναι καρέκλα χωρίς πόδι. Επίσης όταν μια καρέκλα σπάσουν τα δύο πόδια, γιατί άμα έχεις η καρέκλα έχει 4 πόδια. Πες ότι στην οικογένεια η μητέρα είναι τα δύο πόδια και ο πατέρας είναι τα άλλα δύο πόδια. Άμα είναι σπασμένα τα δύο πόδια η καρέκλα πέφτει. Αν όμως τα βγάλουμε τα σπασμένα τα πόδια και τα αντικαταστήσουμε με άλλα πόδια, καινούργια πόδια και μηχανικά πόδια που μπορεί να μην είναι ένας άλλος άνδρας που θα έρθει μέσα στο σπίτι και θα κάνει τον πατέρα στα παιδιά σου. Μπορεί να είσαι εσύ μόνη σου με ψυχική υποστήριξη και ενδυνάμωση ώστε να μπορέσεις να φέρεις σε πέρας την πολύ σπουδαία ευθύνη που έχεις αναλάβει της μητρότητος και στην πορεία της ζωής σου θα δεις τι θα γίνει. Ενώ μπορεί σε κάποια φάση να βρεις και ένα σύντροφο ζωής. Όμως, πρώτα απ' όλα είσαι μητέρα
των παιδιών σου, όχι μητέρα του άνδρα σου, που προφανώς θέλει ντάντεμα, όν και μικρότερος από εσένα και όν και ανοριμότερος. Εντάξει. Είναι καλύτερα κάποιοι να είναι χωριστά για να ευτυχήσουν και σου λέω, εγώ το έχω δει σε πολλές οικογένειες, μετά το χωρισμό, πατέρας ο οποίος υπήρξε έτσι έντονα αδιάφορος κατά τη διάρκεια του γάμου, μετά το χωρισμό, τις λίγες ώρες ή τις λίγες μέρες που είχε επαφές με τα παιδιά, που έπαιρνε τα παιδιά στο σπίτι του, να ήταν πολύ πιο ουσιαστικός ο χρόνος που περνούσε με τα παιδιά παρά μέσα στο σπίτι. Και να ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι, πολλές φορές χρειάζονται μια κλωτσιά για να βρουν τα μίλια τους, που λέμε στην Κύπρο, για να συνέλθουν. Δηλαδή, αν βρεθεί μόνος του με τα παιδιά στο σπίτι που θα έχει αφού θα χωρίσετε, που θα μένει, θα αναγκαστεί να βρει τρόπους να συνδεθεί με τα παιδιά του. Ενώ τώρα εκεί που είσαστε όλοι μαζί, ξέρει ότι είσαι εσύ εκεί για να συνδεθείς με τα παιδιά και είναι και αυτός από πέρα να κάνει τον κριτή, να κάνει τον τιμωρό που δεν κάνει σεξ, να χτυπάει τα κεφάλια του πάνω στους τοίχους κλπ. Δείξε το αυτό το vlog του άντρα σου. Δεν έχω κάτι με τον άντρα σου, δεν θεωρώ ότι είναι φταίχτης. Θεωρώ ότι όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και οι δύο οφείλουν να κοιτάξουν όλες τις μεταβλητές, τις οποίες προφανώς δεν τις κοιτάξατε. Δεν σας βγήκε, δεν πειράζει, shit happens, θα κάνετε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε να κάνετε υπό τις συνθήκες. Εσύ χρειάζεσαι να μεγαλώνεις δύο παιδιά και όχι τρία, οπότε ξεφορτώθου λίγο το τρίτο που είναι και το πιο γκρινιάρικο και το πιο φασαριώζικο, αφού τόση άλλος ερωτική σχέση δεν έχετε. Και δώσε έμφαση στη δική σου ψυχική ενδυνάμωση, κάνε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να τα βγάλεις πέρα αυτή τη δύσκολη περίοδο που θα μεγαλούν τα κορίτσια και εύχομαι ό,τι καλύτερο, την αγάπη μου. Και είπαμε, χαλάσαν τα πόδια της καρέκλας, τα πετάμε, βάζουμε άλλα, μηχανικά. Φιλιά. Και αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», σου συστήνω να το διαβάσεις.